Γεια σας, είμαι η Όλγα και σήμερα βιντεάκι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά έψαχνα μέσα στο ίντερνετ, στο ελληνικό ίντερνετ, να βρω πληροφορίες. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα τίποτα. Δεν νιώθω καλά όταν αλλάζει ο καιρός. Τι φταίει? Σε ποιο γιατρό να πάω? Έψαχνα αλλαγή καιρού. Αισθάνομαι άσχημα, νιώθω χάλια. Δεν βρήκα τίποτα. Μήπως δεν ξέρω να ψάχνω? Τι είναι αυτό, γιατί? Γιατί ξέρω ότι με τα κορίτσια πιο πολύ μιλάω, ξέρω ότι πάρα πολύ και μικρά κορίτσια σημερινή μέρα λένε ότι δεν νιώθουν καλά στην αλλαγή καιρού. Τι φταίει? Ναι, καταλαβαίνω όταν οι γυναίκες μεγάλες ηλικίες λένε ότι θα αλλάξει ο καιρός, πονάνε τα πόδια μου. Θα αλλάξει ο καιρός ή κάτι γίνεται με τη μέση μου. Ναι, λέμε ότι είναι αστειοπόρος. Ναι, λέμε κάποια πράγματα. Τα μικρά κοριτσάκια, γιατί, τι γίνεται? Είναι ένα απλό πράγμα να πάτε σε έναν καρδιολόγο να κάνετε εξετάσεις. Εγώ έχω σημειώματα και κοιτάω. Καρδιογειακό σύστημα δεν πάει καλά. Γι' αυτό δεν αντέχουμε απότομες αλλαγές καιρού. Γι' αυτό δεν αισθανόμαστε καλά όταν έχει απότομες αλλαγές καιρού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Χωρίς να πάρουμε πάρα πολλά χαπάκια, στις μέρες που αλλάζει ο καιρός, απλά να προσπαθήσουμε να μην έχουμε διαταραχές, να μην έχουμε ανησυχίες, να μην έχουμε και πολύ χαρά κιόλας. Και καλές αναταραχές και κακές. Δεν θα πρέπει να έχουμε απότομες αλλαγές. Μέχρι απότομες κινήσεις να προσπαθήσετε να μην κάνετε. Θα κάνετε την κανονική σας ζωή. Τώρα, το άλλο, πάλι θα πονηστείς. Κρατάμε, καθαρίζουμε τα αγγεία μας. Κάνουμε όλες τις εξετάσεις αίματος να δούμε πώς είμαστε. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω. Θα πρέπει να πάτε ή στο φαρμακείο, ή σε κάποια εταιρεία, αν ανήκετε σε κάποια εταιρεία, ή θα ζητήσετε από τη Σιβήριαν, θα το γράψω μάλλον, Q10, Coenzyme Q10. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα ένζυμο που λογικά πρέπει να υπάρχει μέσα στο αίμα μας, στα κύτταρα, σε μεγάλη ποσότητα. Με το καιρό, όταν πάμε να είμαστε σε προχωρημένη ηλικία, κανονικότατα είναι πιο λίγο. Αλλά αν σε μικρή ηλικία έχουμε λίγο, αυτό το Q10, τι γίνεται? Δεν θυμόμαστε, με τη μνήμη μας έχουμε θέματα. Νιώθουμε αδυναμία, νιώθουμε που δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε να ξεκουραζόμαστε πάντα, μπορεί μέχρι να πονάνε εμείς. Και στην αλλαγή καιρού και πάντα. Γιατί έχει ένα ένζυμο λείπει. Αυτό το ένζυμο δύσκολα να το πάρετε από τα φαγητά. Λογικά θέλετε παραπάνω ενέργεια. Αυτή η ενέργεια από πού θα έρθει? Από τα συμπληρώματα διατροφής, ναι. Από τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ναι. Από τη χαρά που έχετε στη ζωή, ναι. Από τις καθημερινές χαρές και διάφορα πράγματα που θέλετε να χαμογελάσετε. Ναι. Όταν τραγουδάμε, γιατί κάποιοι ξεχνάνε να τραγουδάνε κάτι χρόνια, όταν μιλάμε με μικρά παιδάκια, όταν παίζουμε με γατάκια, σκυλάκια, όταν έχουμε λουλούδια στο κήπο, ο οργανισμός προσπαθεί να παράγει το Q10. Αλλά αν έχουμε έλλειψη, νιώθουμε κάποια συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα, καμπανάκια, σας τα είπα. Λοιπόν, σήμερα δεν κάνω διαφήμιση της Σιβήριαν, απλά έχει τρία προϊόντα με Q10. Και ξέρω από την αρχή θα βγάλω άλλο βιντεάκι αναλυτικά με τι έχει μέσα για άντρες, για γυναίκες και αυτά. Έχει παντού σε όλες τις εταιρείες. Έχει σε φαρμακεία. Αλλά πριν να πάρετε απόφαση, μάλλον πριν να κάνετε κάποια κίνηση, θα πάτε σε ένα καρδιολόγο να σας δει. Γιατί όταν δεν είμαστε καλά σε αλλαγή του καιρού, λέει ότι μπορεί να είναι χοληστερίνη, μπορεί να είναι χαμηλή αιματοκρίτη, μπορεί να είναι χιλιαδύο, αλλά εξέταση πρέπει να κάνουμε.
Αυτό ήταν μικρό βιντεάκι σήμερα. Θέλω να είστε καλά, θέλω να τραγουδάτε. Θέλω να έχετε όρεξη να τραγουδάτε. Τώρα εδώ κάθεται μια χοινωνιφάδα και μπορεί να θέλει να τραγουδήσει. Αλλά να τη ζητήσουμε αύριο, θα μας κάνει ένα βιντεάκι. Μαρία, φέρει γρήγορα το δωράκι της γιαγιάς να δείξουμε. Ναι, σήμερα η γιαγιά της έχει γενέθλια και έφτιαξε δωράκι. Θέλω να έχετε αυτές τις χαρές, όχι μεγάλες διαταραχές. Στέλνω χαιρετίσματα στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στο Πέρτ. Σήμερα στέλνω χαιρετίσματα στη μακρινή Αυστραλία. Αλλά η γιαγιά μας θα πάρει αυτό το δωράκι. Από το χεράκι αυτό της Μαρίας. Αυτό δεν φαίνεται φυσικά. Δείξε, δείξε. Είναι ένας και ένα άνθρωπος που έφτιαξε μόνο μου. Μα δεν ήξερε τι είναι δικά σου. Είναι ωραίο. Λοιπόν, ένα τέτοιο ανθρωπάκι να πάρετε από τους αγαπημένους σας.